Έχει επιστρέψει ο κορσές και από πάνω με αυτό το μπουφάν. Τώρα αυτό σου μην μας δεν έφυγε ποτέ από κορσέ, ο κορσές, απλά έκανε ένα διάλειμμα. Ένα διάλειμμα. Έκανε λίγο ξεκουράσει και ξαναήρθε. Πού πηγαίνεις λοιπόν? Λοιπόν, εγώ πηγαίνω στο κέντρο, έχουμε ένα reunion με τους παλιούς συμμαθητές και πάμε έτσι για ένα ποτάκι νωρίς στο κέντρο, στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης, να το πω έτσι λίγο πιο μάλιστα συγκεκριμένα, που είναι... Έχει να λίγο καιρό, πιο κύμα. Είναι ναι. Reunion, ας πούμε, μετά από 10 χρόνια. Όχι, όχι τόσο πολύ. Όχι εντάξει, τόσο πολύ. Ναι. Σε έχουν ξαναδεί, σε ξέρουν. Ξέρουν τι να περιμένουν, δηλαδή. Ναι. Εσύ ξέρεις τι να περιμένεις από τη βαθμολογία των κοριτσιών. Όχι, δεν ξέρω. Θα δούμε όμως τώρα. Για πες μας, Μαϊρά. Τα ρούχα. Ναι. Τα δοκιμάζεις. Mm-hmm. Δεν νομίζω. Η φούστα θα εκραγεί αρχικά. Πάνω είναι τόσο στενή. Δεν είναι άνετα. Την έχω. Κοίτα εδώ η φούστα πώς είναι. Εγώ δεν βλέπω ότι. Εδώ σε σφίγγει. Τι θα εκραγεί. Είναι λάστιχο. Εγώ βλέπω ότι τη σφίγγει εδώ στα πλάστα. Έτσι είναι πλάγια. Αυτή η φούστα. Λίγο στις τσέπες. Anyway, αντιλαμβάνομαι τι λες. Πάντως εμένα δεν μου αρέσει στα πλάγια η φούστα. Ωραία. Αισθάνομαι ότι σε σφίγγει. Έτσι δείχνει οπτικά τουλάχιστον σε μένα. Mm-hmm. Μπορεί να έχει λάστιχο. Δεν σου κάθεται πολύ ωραία. Ο κορσές, άξι, okay, το βλέπω. Ένας κορσές. Ναι. Το μπουφάν μπορώ να σου πω μου αρέσει. Το υπόλοιπο... Σε αρέσει ο συνδυασμός. Τα χρώματα ναι. Μάλιστα. Βάσο. Βασιλική μου. Ρέινα, και εγώ νομίζω ότι έχεις πιάσει το κόνσεπτ μόνο από τη μέση και πάνω, γι' αυτό και έχω βάλει δύο. Δεν είναι από τη μέση και κάτω για Αγίας Ειρήνης. Δεν βολεύει το παπούτσι. Από τη μέση και κάτω που είναι. Κολονάκι, γλυφάδα και που βγαίνει, τέλος πάντων, ξέρεις, σε λίγο πιο κυριλέ κατάσταση. Η Αγία Ειρήνης γενικά. Κυριλέ αυτή η φούστα. Η Αγία Ειρήνης γενικά είναι έτσι μια λίγο πιο street φάση. Επειδή εγώ. Street είναι η φούστα. Τι είναι. Δεν είναι. Αυτό που έχει κάνει από τη μέση και κάτω, εμένα δεν μου θυμίζει street. Και πώς θα περπατήσεις, πού θα κατέβεις. Έχει δει πώς είναι τα πεζοδρόμια τώρα στην Αγία Ειρήνης. Άμα πέσει εκεί μέσα το τακουνάκι που περπατάμε στα σκαλοπατάκια. Δεν πέφτει αγάπη μου, μια χαρά θα. Επειδή περπατάω κάθε μέρα εκεί, δεν είναι άνετο αυτό το παπούτσι. Εντάξει, ο καθένας όπως βολεύεται. Από εκεί και πέρα, ναι, okay, μ' αρέσει το μπουφάν. Mm-hmm. Το πάνω κομμάτι, αυτά τα τρία που έχεις βάλει, μου αρέσουν. Τρία είναι ο μέσος όρος και πας μπροστά στους κριτές. Για βγάλει λίγο τον τζάκετ σου να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι η φούστα αυτή δεν σε κολακεύει, mm-hmm. διότι έχει αυτή τη γραμμή την ίσια και τη σούρα πάνω και όντως ανοίγει λίγο περίεργα στην περιφέρεια, που εσύ έχεις πάρα πολύ ωραίες καμπύλες όταν τονίζεις τη μέση και φοράς αλλά κάτι πιο κολλητό, όταν φοράς πιο κολλητό κάτω, αλλά αυτή επειδή πάει ίσια, σου δημιουργεί ένα περίεργο... όγκο. Ναι. Λοιπόν, ο κορσές, οκ, okay. Δεν είναι ο αγαπημένος μου, έχει βάλει πολύ καλύτερους. Το πορτοκαλί μ' αρέσει. Νομίζω ότι αν δεν φοράγε το κορσέ και ήταν πιο χαλαρή η μπλούζα, θα ισορροπούσε και η φούστα. Νεκρόπι η μπλούζα. Αν ήταν λοιπόν η μπλούζα αυτή λίγο πιο χαλαρή, σαν χρώμα είναι πολύ ωραίο με τον γκρι και τα γκριν ποτάκια. Γενικά ήθελε λίγο δουλειά. Η τσάντα θέλει μια γέφυρα για να σταθεί με αυτό το look. Είναι λίγο ασυντόνιστο. Εντάξει. Ναι. Δεν μ' αρέσει σήμερα, Ρέινα. Εντάξει. Τι? Ναι, θα βάλω ένα. Δημήτρη. Καταρχάς είναι πολύ ωραίο το τζάκετ. Mm-hmm. Είναι πολύ ωραίο το πορτοκαλί που φοράς από μέσα. Η φούστα πράγματι σε κάνει πολύ τετράγωνη. Δεν έχει κανένα κόψιμο και είσαι ένα κορίτσι που μας έχει συνηθίσει να είναι λίγο... Ναι. Dita Von Teese. Mm-hmm. Dita Von Teese. Ωραίο κομπλιμέντο αυτό. Αλλά αυτό τώρα μιλάμε... Και ξαφνικά είσαι ένα κορίτσι Merci. Που είναι... Πατικουά. Τετράγωνο που δεν σε κολακεύει. Δεν είναι ότι είναι άσχημη φούστα. Είναι ωραία mm-hmm. φούστα. Απλά δεν σε κολακεύει για εσένα, για ο δικός σωματότυπος θέλει κάτι άλλο. Okay. Σίγουρα ήθελε άλλο τζάκετ από πάνω που να είναι πιο μεγάλο, ίσως για τα ισορροπήσει, γιατί από κάτω είναι ένα τετράγωνο κομμάτι και από πάνω πολύ στενό. Πιο oversized το θέλω. Ήθελε oversized με μεγάλους ώμους, σίγουρα. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι λάθος κομμάτι, είναι πολύ ωραία αυτά, απλά δεν είναι ωραία μαζί όλα. Θα έπρεπε mm-hmm. να αλλάξει όλο από την αρχή. Να κρατήσει σαν βάση με τον κορσέ και να το χτίσει αλλιώ. Ή αυτό το τζάκετ με κάτι άλλο. Οκ. Okay. Αλλά σαν ωραία. Κομμάτι είναι πολύ ωραία.
Επομένως. Κοίταξε, εγώ θα βάλω ένα 2 για τη σωστή επιλογή κομματιών. Κομματιών εννοώ ρούχων. Thank you. Και ολοκληρώνουμε την Ηλιάνα μας. Γεια σου, Ηλιάνα. Αχ, Ρεϊνά μου, γεια σου. Αυτό το reunion θα μας κάψει, να ξέρεις. Κοίταξε, εγώ βλέπω δύο τελείως ασύνδετες εικόνες, το πάνω με το κάτω. Ή θα κρατούσα τα πάνω και θα έβαζα ένα κάρκο μπαντελόνι. Μπορεί και με αθλητικά, μπορεί και με αρβίλες, μπορεί και με τακούνια, αλλά λίγο άβολο για εκεί που πηγαίνεις. Η τσάντα δεν μου ταιριάζει καθόλου. Νομίζω ότι την έβαλες απλά για να υπάρχει. Δηλαδή, το κάτω κομμάτι φούστα ποτάκι συνδυάστηκε πολύ ωραία στα χρώματα και θα μπορούσες να βγάλεις μια πολύ αρμονική έτσι, παλέτα, να βάλεις κάτι εκρού. Ας μην ξαναπούμε τα χρώματα την αρχή. Θα μπορούσες να βάλεις πολλά πράγματα και να σου ταιριάξει. Αν και εγώ πιστεύω ότι θέλει ίσως ένα νούμερο μεγαλύτερο, λίγο πιο μακριά, να σε καλύψει μέχρι κάτω στα πόδια. Κάπως σε κάνει πολύ πετή. Δε μωρέ, Ρέινα, δεν το πετύχαμε σήμερα. Δεν θα ξαναπάω σε reunion. Όχι, reunion να ξαναπάς. Με άλλα ρούχα. Με τις αλλαγές που κάναμε. Ευχαριστώ. Ρέινα, είναι 7 οι βαθμοί για σήμερα. Thank you. Καλή συνέχεια.